Την έντονη αντίδραση του αγροτικού κόσμου προκάλεσε η ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του προϋπολογισμού για το νέο πρόγραμμα της νητρορύπανσης ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια αφορούν σε αυτούς που ήδη μετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ τα 35 εκατομμύρια σε νέες εντάξεις. Ανεπίτρεπτο χαρακτηρίζουν εκπρόσωποι των Θεσσαλών Αγροτών το ποσό, όταν από το 1995, οπότε και ξεκίνησε το πρόγραμμα, τα τελευταία 10 χρόνια για κάθε πενταετία που ίσχυε το πρόγραμμα της νητρορύπανσης και της βιολογικής γεωργίας, υπήρχαν εισροές στη Θεσσαλία της τάξης των 250 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 11.000 δικαιούχους, εκ των οποίων οι 4.800 παραγωγοί είναι από το νομό Λάρισας. Μπορούν από τη Θεσσαλία τουλάχιστον ανά χρόνο κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στην πενταετία, ενώ τα χρήματα τα οποία ερχόταν ήταν περίπου στα 250 εκατομμύρια, αφορούσε 11.000 αγρότες που τηρούσαν πρόγραμμα για το περιβάλλον, τηρούσαν πρόγραμμα για τα νερά. Γινόταν μια πολύ σωστή διαδικασία με κανόνες. Δυστυχώς όμως κάποιοι στην Αθήνα, το ξαναλέω, μας εκδικούνται, μας βλέπουν με ανθρώπους που δεν θέλουμε να μπούμε σε τάξη. Εμείς θα αντισταθούμε, θα αντιδράσουμε. Δεν είναι μόνο ότι τους αποκαλούμε πλέον με αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά θα έλεγα ότι και ο αγροτικός κόσμος και ο θεσσαλικός πολίτης πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή μας επιτίθενται, μας εκδικούνται, μας αδικούν. Και θα έλεγα ότι αυτή η αφαίρεση του οικονομικού μεγέθους δεν έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό. Το ξανατονίζω, είναι εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον. Την πρόθεσή του να παρέμβει προς το Υπουργείο εξέφρασε από την πλευρά του και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με νέους αγρότες, υπογραμμίζοντας πως η Περιφέρεια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τον αγροτοδιατροφικό τομέα, συμβάλλοντας στην προώθηση. Δίνουμε ταυτότητα στο θεσσαλικό προϊόν, που θα είναι προϊόν ποιότητας, προϊόν προστιθέμενης διατροφικής αξίας. Κάνουμε έργα τα οποία εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα και διαχείριση νερού. Προχωράμε σε αγροτική οδοπία και εξηλεκτρισμό και οπωσδήποτε προχωράμε στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο και στον αγροτικό τομέα, το οποίο θα είναι ένα σχέδιο που θα εκφράζει τα δίκαια εφικτά θέλων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου.